Κυρίες και κύριοι, και τι δεν έχουμε ακούσει όλες αυτές τις μέρες από τους κυβερνητικούς βουλευτές, τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι περίπου τα ίδια θα πει και ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια για τον προϋπολογισμό του 2023. Ακούμε την ίδια πάνω κάτω κασέτα 5 μέρες τώρα, ότι είναι ένας ιστορικός προϋπολογισμός, γιατί σηματοδοτεί το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, ότι η ελληνική οικονομία επιδεικνύει μεγάλες αντοχές και διαθέτει ισχυρή δυναμική, και άλλα αρκετά τέτοια ή παρόμοια. Μαζί βέβαια με αυτά επαναλαμβάνεται και τα περί αντιμετώπισης των μεγάλων κρίσεων από την κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Το γνωστό ποίημα που έχετε μάθει απ' έξω και το επαναλαμβάνετε με κάθε ευκαιρία. Εγώ θα σας έλεγα κρατηθείτε λίγο, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Τουλάχιστον διδαχτείτε λίγο από την πείρα των προηγούμενων χρόνων. Σε κάθε περίπτωση, όσα κοσμητικά επίθετα και αν βάλετε μπροστά από τον προϋπολογισμό, κανένα δεν αναιρεί την πραγματικότητα. Αυτοί που καταλαβαίνουν, γιατί τη ζουν στο πετσί τους το ίδιο, οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τόπο. Ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένας βαθιά αντιλαϊκός, ταξικός προϋπολογισμός, όπως τέτοιοι ήταν και όλοι οι προηγούμενοι, όποιος κι αν τους εισηγήθηκε. Άλλωστε, ο εκάστοτε κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί το βασικό εργαλείο υλοποίησης της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων. Διαχρονικά αποτελεί το μέσο αναδιανομής σε βάρος των πολλών και προς όφελος μόνο των λίγων. Ακούμε και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να υπερθεματίζουν ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ο τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάτι σαν εξώδιο ακολουθία. Το ζητούμενο βέβαια είναι να είναι ένας από τους τελευταίους αντιλαϊκούς ταξικούς προϋπολογισμούς. Και αυτό δεν μπορεί να το εγγυηθεί καμιά αστική πολιτική δύναμη, ούτε εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να το κάνει πράξη με την πάλη του μόνο αν αποφασίσει βέβαια ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Εμείς γι' αυτό δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Και παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που συζητάμε είναι ένας προεκλογικός προϋπολογισμός, αποδεικνύεται ξανά πως τα όρια μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με τις κεντρικές πολιτικές που καθορίζουν τη ζωή του λαού μας, ειδικά στο πεδίο της οικονομίας, είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα και συγχεχημένα. Θα πω και παρακάτω. Αυτός κατά τη γνώμη μας είναι και ο λόγος που η πολιτική αντιπαράθεση έχει μπόλικη από την μπόχα, από τη δυσοδεία που αναδύεται από όλες αυτές τις υποθέσεις των τελευταίων ημερών. Όχι βέβαια ότι αυτή η κάλπικη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ σας θα βοηθήσει να φωτιστούν όλες οι πτυχές. Δεν έχουμε τέτοιες αυταπάτες, μπορεί όμως να βοηθήσει να βγουν ορισμένα τουλάχιστον χρήσιμα συμπεράσματα. Στην πραγματικότητα δεν θέλετε να φωτιστούν όλες οι πλευρές, γιατί όλοι σας έχετε λερωμένη τη φωλιά σας. Γιατί όλοι σας, νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες, έχετε αναλάβει να υπηρετείτε αυτό το σάπιο σύστημα και την εξουσία των λίγων σε βάρος των πολλών. Και μη δυσανασχετείτε ορισμένοι ότι σας βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, μόνοι σας μπαίνετε. Γι' αυτό και όλοι σας παριστάνετε και λίγο τους ανήξερους. Από πού να αρχίσω? Από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως υπουργοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μάλιστα φτιάχνουν τούρτες για να γιορτάσουν τα αντιλαϊκά πεπραγμένα τους, παρακολουθούνται, και ο Πρωθυπουργός, πολιτικός προϊστάμενος και προϊστάμενος της ΕΕΠ, δεν ξέρει τίποτα. Χθες νέα δημοσιεύματα αναφέρουν την παρακολούθηση ενός ευρωβουλευτή και ενός δημοσιογράφου. Από άλλα επίσης τώρα δημοσιεύματα τα οποία γράφουν ότι επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στελέχη της ΕΕΠ είχαν έρθει σε επαφή με Ισραηλινούς για την αγορά παράνομου λογισμικού υποκλοπών, και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας επίσης κάνουν εδώ μέσα πως δεν γνωρίζουν τίποτα. Κοιτάξτε ορισμένες συμπτώσεις. Από το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ
και σε συνέχεια από το 2019 επί Νέας Δημοκρατίας, το ΚΚΕ καταγγέλει παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της κεντρικής του Επιτροπής και όλοι σας, αν είστε συνανοημένοι, δεν ξέρετε τίποτα, παρότι έχετε τα στοιχεία. Θα το επαναλάβουμε και από αυτό εδώ το βήμα. Έτσι θα το πάτε. Ο ένας θα βγάζει τα άπλυτα του άλλου στη φόρα για να συντηρείτε και η μεταξύ σας αντιπαράθεση και στο τέλος θα επικρατήσει πάλι η ίδια δικοματική ομερτά μεταξύ σας, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις πολλά χρόνια τώρα. Και θα αφήσετε απ' έξω τη μεγάλη εικόνα του κράτους υποκλοπαία, ενός κράτους χαφιέ που ενισχύθηκε και με τον τελευταίο νόμο για την ΕΕ που ψήφισε η κυβέρνηση. Αλλά αυτό το κράτος του μεγάλου αδελφού, όλο αυτό το διάστημα που έχει βγει στη φόρα το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, δεν το έχει ακουμπήσει κανείς σας. Γιατί όλοι σας τόσα χρόνια είτε το ενισχύσατε είτε το ανεχτήκατε. Και μαζί με όλα αυτά, ευρωβουλευτές όπως η εκλεκτή του Πασό κυρία Καϊλή πιάνετε με τη γίδα του Κατάρ στην πλάτη, αφού πρώτα διαφήμιζε το έσχος του εργασιακού γκέτο με τους 6.000 νεκρούς εργάτες στα έργα του Μουντιάλ. Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν γνωρίζει επίσης τίποτα. Δηλαδή, τόσα χρόνια ευρωβουλευτής δεν γνωρίζει για το χαρακτήρα, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη μήτρα, δηλαδή, που γεννάει τη διαφθορά και τη σύψη. Ούτε φυσικά οι υπόλοιποι εδώ μέσα. Όλοι κάνετε το ψόφιο κοριό. Το σκάνδαλο αυτό, για το οποίο βέβαια όλοι ψάχνετε ένα σύννεφο για να πέσετε, δεν ήταν κάποια μεμονωμένη και σπάνια εξαίρεση. Από σκάνδαλα και μάλιστα πολύ μεγάλα, το Ευρωκοινοβούλιο εκεί μέσα άλλο τίποτα. Και αυτό γιατί η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί ως φυτώριο σκανδάλων. Δεν ξέρετε τίποτα για τη δράση των θεσμοθετημένων επιχειρηματικών λόμπι, τα οποία ξεπερνούν τα 13.600, ενώ μαζί με τα επίσημα υπολογίζονται στις 25 με 30.000. Ούτε για το ότι στο Ευρωκοινοβούλιο νομοθετικά κείμενα, οδηγίες και συγκεκριμένες διατυπώσεις πολύ συχνά γράφονται απευθείας ή καθυπαγόρευση από εκπροσώπους τέτοιων λόμπι και στη συνέχεια υπογράφονται και κατατίθενται ως τροπολογίες από ευρωβουλευτές. Για όλα αυτά τα νόμιμα, τα θεσμοθετημένα, δεν έχει να πει κανείς τίποτα από καμιά πολιτική πτέρυγα εδώ μέσα. Αφήστε, τα είπαν όλα προχθές οι ευρωβουλευτές σας βέβαια, που σήκουσαν το χεράκι τους και ψήφισαν αυτό το κατάπτυστο ψήφισμα για το σκάνδαλο του Κατάρ, όπου κοινικά ομολογείται ότι η ικανότητα των λόμπι να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο επιχειρηματολογώντας αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Φέξε μου και γλίστρησε δηλαδή. Αλλά μάλλον αυτό εννοούσε φαίνεται και ο κύριος Τσίπρας όταν έλεγε ότι οι θεσμοί στο Βέλγιο λειτουργούν. Αυτοί ακριβώς είναι οι θεσμοί στους οποίους το Κατάρ προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεις για την προώθηση των συμφερόντων του. Με βάση αυτούς τους θεσμούς εγκρίθηκε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το ξέπλυμα του Κατάρ, χωρίς καν ονομαστική ψηφοφορία. Μαζί, φιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες, συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακαλύπταται πάνω στους τάφους χιλιάδων νεκρών εργαζομένων στα κάτεργα του Κατάρ υποδειγματικές εργασιακές μεταρρυθμίσεις. Απέναντι σε αυτή τη σαπίλα, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ όχι μόνο κατήγγυλαν τα ανίκουστα που έλεγε η κυρία Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά κατήγγυλαν συνολικά τα εργασιακά κάτεργα στο Κατάρ. Το ΚΚΕ βέβαια ούτε το ανήξερο παριστάνει, ούτε έπεσε και από κανένα σύννεφο. Χρόνια τώρα δημοσιεύει στοιχεία, ντοκουμέντα για τη δράση των λόμπι, για τους δεσμούς αίματος που έχουν αναπτύξει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, που όλοι σας εδώ μέσα έχετε κάνει εικόνισμα. Στην πραγματικότητα στηρίζεται αυτή τη σαπίλα του συστήματος. Πότε με τις διάφορες καηλοί του ΠΑΣΟΚ που διώκονται για διαφθορά στις Βρυξέλλες, πότε με καναπάτσι της Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα πακτικά που βγάζουν σπίτια σε πληστηριασμούς. Για να μην ξεχνιόμαστε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, που κι εσείς πάλι δεν ξέρατε τίποτα για το έγκλημα,
γιατί έγκλημα είναι να αρπάζεις τα σπίτια του Κοσμάκη. Βέβαια, το ίδιο το κράτος σας, αυτό που νόμιμα μπουκάρει στα σπίτια του λαού για να τα βγάλει στο σφυρί, που ενισχύει καταστολή, αυταρχισμό ενάντια σε ελευθερίες του λαού, είναι το ίδιο που σκοτώνει και ένα 16χρονο για 20 ευρώ βενζίνη. Θα το πούμε ξανά και ξανά, καμιά συγκάλυψη, καμιά ανοχή στην κρατική βία και καταστολή. Καμιά ανοχή στα περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας που πολλαπλασιάζονται στο έδαφος της πολιτικής που από τη μια ενισχύει την καταστολή απέναντι στο λαό, ενώ από την άλλη επανειλημμένα συγκαλύπτει υποθέσεις και ενόχους. Και όταν μιλάμε για καμιά ανοχή στην κρατική βία και καταστολή, μιλάμε και για την κατάργηση και όλων των αντιδραστικών νόμων, αλλά και των διαφόρων ειδικών ομάδων καταστολής, όπως ΔΙΑΣ, ΜΑΤ, ΔΡΑΣΙ, ΕΚΑ, ΜΟΠ και ΟΔΟΣ, Πανεπιστημιακή Αστυνομία κλπ. Και όχι κάποιον δήθεν εκδημοκρατισμό τους που λένε κάποιοι και ψευδός και αφελός. Όλα τους έχουν στόχο τον αγωνιζόμενο λαό και την νεολαία. Και εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουμε ότι η ψήφος του ΚΚΕ στο επίδομα των 600 ευρώ μόνο για το ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ήταν αναντίστοιχη και μάλιστα τη στιγμή που έγινε με την ξεκάθαρη θέση που έχει και κυρίως παλεύει το ΚΚΕ, την οποία ανέφερα και σήμερα και διατυπώθηκε και από τον βουλευτή μας κατά τη συζήτηση της επίμαχης τροπολογίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όταν ξέσπασε η κρίση το 2010, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε πει, και πολλοί τότε δυσανασχετούσατε, ότι τα αδιέξοδα αυτού του καπιταλιστικού συστήματος έχουν γίνει τόσο μεγάλα που κανένα μοντέλο ή καμιά μορφή καπιταλιστικής, αστικής διαχείρισης δεν μπορεί να δώσει λύση και διέξοδο. Και αυτό το λέγαμε σε αντίθεση με εσάς που ισχυριζόσασταν πως το πρόβλημα είναι οι ιδεολειψίες της Τρόικα, ο αντιαναπτυξιακός και αντιεπενδυτικός χαρακτήρας των μνημονίων, η περιοριστική πολιτική και πάει λέγοντας. Και μάλιστα όλοι σας δίνατε υποσχέσεις για εύκολες λύσεις στο πλαίσιο του συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοείται βέβαια πως αυτές οι υποσχέσεις για εύκολες λύσεις από τα πάνω, χωρίς καμιά παρέμβαση από τα κάτω, επηρέασαν ένα λαό που ζούσε το σοκ μιας πρωτοφανούς κρίσης. Αναφέρομαι φυσικά στα κόμματα που σε αντίθεση με τις διακηρύξεις τους εφάρμοσαν αυτές ακριβώς τις πολιτικές που πριν υποτίθεται ότι πολεμούσαν. Κάτι θα θυμόμαστε, θα θυμόσαστε, όλοι θυμόμαστε και εσείς θα θυμόσαστε και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όπως και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελληνικός λαός έχει δοκιμάσει στο πετσί του και τις δύο βασικές μορφές διαχείρισης του συστήματος και μπορεί να βγάλει σήμερα συμπεράσματα. Αποδείχθηκε ότι ούτε η μια ούτε η άλλη μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των εργαζομένων. Θυμόμαστε όλοι την αντιπαράθεσή τους για τη λεγόμενη περιοριστική και λεγόμενη επεκτατική πολιτική. Αυτό που ονομάζεται περιοριστική πολιτική, με τα κουρέματα και τα μνημόνια που εφάρμοσαν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και κατά βάση ο σοσιαλδημοκρατικός χώρος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, οδήγησαν σε άμεση τότε μείωση μισθών και συντάξεων, σε κατακόρυφη πτώση του βιωτικού του επίπεδου. Σήμερα η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει, όπως βλέπουμε, την πιο επεκτατική λύση των τελευταίων δεκαετιών, αφού αυτή προκρίθηκε τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού οδήγησε κι αυτή? Σε δραστική μείωση του εργατικού λαϊκού εισοδήματος μέσα από ένα απλά διαφορετικό τρόπο σφαγής. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο τσακωμός σας για το με ποιον τρόπο θα σφάζετε, πώς θα γίνει αυτό. Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, η δραστική μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων είναι αποτέλεσμα και της επεκτατικής πολιτικής διαχείρισης και της πράσινης μετάβασης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο το προηγούμενο διάστημα. Καπιταλισμός σημαίνει μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τους εργαζόμενους, για το λαό. Από αυτή την άποψη, η περίοδος που διανύουμε με τα χαρακτηριστικά που έχει αποτελεί ταυτόχρονα και περίοδο
πλήρους δικαίωσης των θέσεων του ΚΚΕ. Την κρίση την διαδέχτηκε η ανάπτυξη και το ρεκόρ των επενδύσεων. Την περιοριστική δημοσιονομική πολιτική την διαδέχτηκε η επεκτατική πολιτική, ειδικά την περίοδο της πανδημίας. Ας κάνει λοιπόν τώρα και ο λαός μας το λογαριασμό. Τι έχασε και τι κέρδισε όλα αυτά τα χρόνια. Μήπως καταργήθηκαν οι μνημονιακοί νόμοι, τα αντεργατικά μέτρα και χαράτσια που επεβλήθηκαν τότε. Όχι μόνο δεν καταργήθηκαν, αλλά ενισχύθηκαν ακόμα παραπέρα. Μήπως αυξήθηκαν οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού που αφορούν σε κρίσιμες λαϊκές ανάγκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια που υποβαθμίζονται όλο και περισσότερο με νόμους πάνω στους νόμους, όπως ο πρόσφατος νόμος για το νέο ΕΣΥ που ενισχύει την εμπορευματοποίηση, την ιδιωτικοποίηση της υγείας του λαού και βάζει το λαό συνεχώς να πληρώνει από την τσέπη του. Μήπως άλλαξε η αναλογία στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού που εισπράττονται από τα λαϊκά στρώματα και σε εκείνα που εισπράττονται από το μεγάλο κεφάλαιο? Όχι βέβαια. Αυτό το έσχος του 95% των εσόδων να προέρχεται από τους φόρους του λαού και μόνο το 5% από το κεφάλαιο παραμένει σε όλες τις συνθήκες και με όλες τις κυβερνήσεις. Ακόμα και τώρα που η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό, δεν τολμάτε όχι να καταργήσετε, αλλά ούτε καν να μειώσετε το ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στους φόρους, στην ενέργεια. Ακόμη και κάποιες μικρές αυξήσεις που δόθηκαν στον κατώτατο μισθό, αρχικά από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια από αυτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι πάρα πολύ πίσω από τα επίπεδα του 2009. Και μάλιστα τώρα που η ακρίβεια εξανεμίζει και το εισόδημα. Και επειδή μας έχετε λίγο ζαλίσει με το τελευταίο επίτευγμα της κυβέρνησής σας, αυτό των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, ας πούμε τα πράγματα απλά. Οι επιχειρήσεις για να επενδύσουν πρέπει να βγάζουν κέρδη. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει μια επιχείρηση να επενδύσει κόντρα στην κερδοφορία της, κόντρα στο κυνήγι ενός ικανοποιητικού ποσοστού κέρδους. Και το κέρδος, όπως ξέρουμε όλοι, απαιτεί φθηνότερη εργατική δύναμη, κρατικές επιδοτήσεις που βασίζονται στη φορολογία του λαού, φοροελαφρύνσεις για το μεγάλο κεφάλαιο, απαιτεί τη διαμόρφωση όρων και συνθήκων που να δίνουν μέγιστες δυνατές ελευθερίες στις καπιταλιστικές επενδύσεις. Ανεξαρτήτως λοιπόν προθέσεων, όσο κανείς πίνει νερό στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όσο πίνει νερό στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί τους σχεδιασμούς της άρχουσας τάξης, όπως κάνει κάθε τέτοια κυβέρνηση, το αποτέλεσμα για το λαό θα είναι πάντα αρνητικό, θα είναι καταστρεπτικό. Να μην σας στεναχωρήσουμε όμως. Πράγματι, καταγράφηκαν σε ορισμένους κλάδους σημαντικές επενδύσεις στην προηγούμενη περίοδο. Στον τουρισμό, στην ενέργεια και σε άλλους κλάδους επενδύθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ. Φυσικά, μια απλή αναφορά στον όγκο των επενδύσεων κρύβει ορισμένες κρίσιμες άλλες πλευρές. Κρύβει, για παράδειγμα, ότι μεγάλος όγκος των επενδύσεων δεν είναι τίποτε άλλο παρά κρατικές επιδοτήσεις που κατευθύνθηκαν σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, σε εκείνους τους κλάδους που προκρίνει ο σχεδιασμός της άρχουσας τάξης της χώρας μας. Το κύριο όμως είναι άλλο. Το δήθεν μεγάλο σας επίτευγμα, οι δήθεν επιτυχίες της κυβέρνησής σας, που είναι βέβαια επιτυχίες για το κεφάλαιο, δείχνουν τι θα συμβεί στο λαό μας αν συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Αποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη για όλους είναι πολύ μεγάλο παραμύθι. Οι επενδύσεις στις οποίες αναφέρεστε, όχι απλά δεν αντιμετώπισαν τα προβλήματα των εργαζομένων, αλλά αντίθετα τα πολλαπλασίασαν. Κυριολεκτικά, μόνο με τρόμο σκέφτεται ο μέσος εργαζόμενος πώς θα αλλάξει η ζωή του αν συνεχίσουμε στην ίδια πορεία. Πόσο, για παράδειγμα, θα ακριβήνει το ρεύμα και οι μετακινήσεις σε μόνιμη βάση αν συνεχιστεί η πορεία των επενδύσεων στην ενέργεια. Πόσο απλησίαστες θα γίνουν διακοπές για τη λαϊκή οικογένεια αν συνεχιστούν οι επενδύσεις στον τουρισμό. Ήδη γίνεται ένα άπιαστο όνειρο αυτό. Και αν οι εργαζόμενοι πληρώνουν τόσα στη φάση της ανάπτυξης,
μπορούμε μόνο να προβλέψουμε πόσο θα πληρώσουν την όποια επιβράδυνση της οικονομίας, την πορεία προς την ύφεση τους επόμενους μήνες. Γιατί τα διάφορα σινιάλα, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, δεν είναι καθόλου καλά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται να αυξήσει ακόμα περισσότερο τα επιτόκια, οδηγώντας σε εκτόξευση των δαπανών για την εργατική λαϊκή οικογένεια που ήδη είναι υπερχρεωμένη. Η ύφεση στην Ευρωζώνη είναι πρώτον πυλών. Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι αναλύσεις που προειδοποιούν για μια ακόμα βαθύτερη, πιο συγχρονισμένη καπιταλιστική κρίση πυκνώνουν. Η βιομηχανική παραγωγή σε μεγάλα βιομηχανικά κέντρα διεθνώς εμφανίζεται μειωμένη. Ο όγκος των θαλάσσιων μεταφορών υποχωρεί σημαντικά και οι προβλέψεις των οικονομικών Ινστιτούτων κάνουν λόγο για μια νέα κρίση βαθύτερη και από την κρίση του 2008. Και όπως σας είχαμε προειδοποιήσει επανειλημμένα, οι επιπτώσεις στην εξωστρεφή ελληνική οικονομία, για την οποία έχετε κοπιάσει και την έχετε διαφημίσει τόσο εσείς κύριε Μητσοτάκη όσο και εσείς κύριε Τσίπρα, θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Εντάξει, λείπουν, δεν πειράζει, ακούνε όμως. Αλήθεια, πόσο θα στηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη σε μια περίοδο που λόγω της στοχοποίησης και των Ευρωπαίων ο τουρισμός ενδέχεται να σημειώσει σημαντική υποχώρηση σε μια περίοδο που το διεθνές εμπόριο μειώνεται δραστικά. Στον τουρισμό πολυτελείας, σε ολόκληρη την Ευρωζώνη η πίεση για επιστροφή σε περιοριστική πολιτική και τον τερματισμό των οριζόντιων κρατικών επιδοτήσεων αυξάνεται. Το φθηνό χρήμα και η δυνατότητα δανεισμού προσκρούει στην τεράστια διόγκωση των κρατικών χρεών σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνωστή απειλή του λεγόμενου δημοσιονομικού εκτροχιασμού εμφανίζεται και πάλι και θα αποτελέσει μετά τις επερχόμενες εκλογές το νέο αφήγημα πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η περικοπή κρατικών δαπανών, ακόμα και των σημερινών ισχνών κρατικών επιδοτήσεων κοινωνικής πολιτικής. Χαρακτηριστικός άλλωστε είναι και ο στόχος που θέτεται και εσείς στον κρατικό προϋπολογισμό για επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος στο επόμενο διάστημα. Όμως, οι προβλέψεις για την πορεία της εγχώριας οικονομίας, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για την πορεία της ελληνικής οικονομίας για το 2023, είναι εξαιρετικά αβέβαιες. Μιλάτε ώρες επί ωρών, λες και η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε γυάλα. Για να μην πω ποιος πραγματικά εμφανίζεται να είναι σε γυάλα εδώ μέσα. Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε ποιος θα πληρώσει πάλι την ύφη. Ποιοι θα πληρώσουν τα νέα δημοσιονομικά μέτρα για να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους εργαζόμενους, τους εργάτες, τους υπάλληλους, τους αγρότες, τους μικροεπαγγελματίες. Συνολικά, η πορεία και του τελευταίου χρόνου αποδεικνύει ακόμα μια φορά αυτό που το ΚΚΕ φωνάζει όλα αυτά τα χρόνια, ότι η ανάπτυξη για το κεφάλαιο δεν σημαίνει και ανάπτυξη για το λαό. Σημαίνει κυρίως επιδείνωση της κατάστασης, φτώχεια, δυστυχία. Τα δισεκατομμύρια ευρώ των επενδύσεων που αυξάνουν την κερδοφορία των μεγάλων, του μεγάλου κεφαλαίου, όχι απλά δεν οδήγησαν σε βελτίωση τη ζωή των εργαζομένων, αλλά την οδήγησαν σε δραστική επιδείνωση. Η απολιγνητοποίηση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στήριξη στο φυσικό αέριο και οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το πράσινο ρεύμα, που εκτείναξαν τις τιμές για τους εργαζόμενους, αλλά και τα τεράστια κέρδη των εφοπλιστών που μεταφέρουν και των Αμερικάνων που παράγουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είναι ακριβώς ο πυρήνας της ενεργειακής φτώχειας. Οι επενδύσεις στον τουρισμό μετατρέπουν σε πανάκριβο εμπόρευμα τη λαϊκή αναψυχή και βασίζονται στην ολοένα και φθηνότερη εργατική δύναμη στον κλάδο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο κλείνει δεκάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, ενώ τα μεγάλα κέρδη του βασίζονται στις άθλιες συνθήκες εργασίας διανομέων και διαλογέων. Αλήθεια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πιστεύετε ότι ο τουριστικός τομέας
αδυνατούσε να βρει εργαζόμενος όλο το καλοκαίρι. Μήπως δεν, γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί νέοι και νέες που να ψάχνουν για δουλειά, ή μήπως γιατί οι όροι, οι συνθήκες εργασίας είναι τόσο άθλιοι που ισοδυναμούν σχεδόν με φυσική εξόντωση των νέων σε αυτόν τον κλάδο. Το δεύτερο, σας απαντούν όλοι με μια φωνή οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, αν τους ρωτήσετε. Τι δείχνει και αυτό το παράδειγμα? Δείχνει πως τα τεράστια κέρδη του τουριστικού κλάδου βασίζονται πάνω σε μια ολοένα και φθηνότερη εργασία, βασίζονται πάνω στο αντεργατικό πλαίσιο που έχετε όλοι μαζί συνδιαμορφώσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και μη μας πείτε πάλι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ακυρώσετε τον νόμο Χατζηδάκη, όπως είπε η κυρία Αχτσόγλου στην εισηγητική της ομιλία. Κάτι θα έχετε ακούσει για την προσπάθεια της Κεραμέως να εφαρμόσει τον νόμο στους εκπαιδευτικούς με τη στήριξη των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο βέβαια τον ακύρωσαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Άντε τώρα να τους πείτε για ακύρωση αυτού του νόμου που μαζί με τη Νέα Δημοκρατία εφαρμόζεται. Εκτός αν νομίζετε ότι οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες δεν είναι στα πάνω από τα μισά άρθρα του νόμου Χατζηδάκη που ψηφίσατε. Και για να επανέλθω στο μυθιστόρημα της κυβέρνησης για τις επενδύσεις. Τα δισεκατομμύρια των επιδοτήσεων που εμφανίζονται σαν χρήμα που πέφτει από τον ουρανό πληρώνονται ξανά διπλά και τριπλά από τους εργαζόμενους, αφού βασίζονται σε φόρους, σε χρέη που θα τα πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα και σε πληθωριστικό χρήμα που κόβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς σοφός, οικονομικός, μεγάλος αναλυτής για να καταλάβει πια το προφανές. Η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια, τα εργατικά ατυχήματα των τελιβεράδων είναι η άλλη όψη των τεράστιων κερδών που καταγράφει ο κλάδος ενέργειας, ο κλάδος του τουρισμού, του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ανάπτυξή σας ήταν, είναι και θα είναι πάντα ταξική και ανάλγητη. Ο ίδιος ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι βαθιά ταξικός, όπως και ο χαρακτήρας της ανάπτυξης. Τι προβλέπετε πιο συγκεκριμένα και φέτος? Νέες αυξήσεις στο σύνολο των έμεσων φόρων, φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, περικοπές των δαπανών του κοινωνικού κράτους για να επιτευχθούν δημοσιονομικά πλεονάσματα, σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος με την κρατική στήριξη, δηλαδή αφέμαξη των φορολογουμένων που βασίζεται στην εκτείναξη του κόστους για τη λαϊκή οικογένεια, σε επιτόκια καταθέσεων που μόλις και υπερβαίνει το 0%, όταν ο πληθωρισμός ξεπερνά το 10%, αλλά και δραστική αύξηση πληστηριασμών σε βάρος πάλι λαϊκών οικογενειών για να κινηθεί η καπιταλιστική αγορά. Όσο για τα δίθεν πινελίκια στη συνάντηση του κυρίου Σταϊκούρα με τους τραπεζίτες, πού τα λέτε αυτά? Μιλημένα, ξυγημένα τα έχετε, κύριε Σταϊκούρα. Όλος σας ο καημός είναι να συνεχίσουν να πληρώνουν λαϊκά νοικοκυριά τα δάνειά τους, από αυτά που δεν έχουν δηλαδή. Όλα αυτά βέβαια δεν αποτελούν και καμιά πρωτοτυπία της κυβέρνησής σας. Επαναλαμβάνετε και εσείς την ίδια γνωστή συνταγή. Γι' αυτό και προκαλεί σχόλια η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για τους έμεσους φόρους, τους πληστηριασμούς, την ενεργειακή φτώχεια και το εισόδημα του λαού. Προκαλεί όμως και οργή, αφού ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο πρωταθλητής της εκτόξευσης του ΦΠΑ. Ήταν αυτός που έφερε τα κοράκια. Είναι αυτός που επίσης υπερθεματίζει για την περιβόητη πράσινη ενέργεια που αποτελεί βασικό εργαλείο απελευθέρωσης της ενέργειας, κύριου παράγοντα της ενεργειακής φτώχειας και ακρίβειας. Και για να έρθουμε και στο ζήτημα της ακρίβειας που έχει γονατίσει τις λαϊκές οικογένειες. Όπως κάνατε όλοι σας την περίοδο 2010-2015, παρά τις όποιες υπαρκτές διαφορές σας, τότε που ερμηνεύατε την κρίση ως κάτι παράτερο και δήθεν ξένο προς την κανονικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας. Έτσι και τώρα ερμηνεύετε την ακρίβεια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ως κάτι εξωγενές που οφείλεται είτε στον πόλεμο, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, είτε σε κάποιους διαχειριστικού χαρακτήρα επιλογές της σημερινής κυβέρνησης, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλιστα ισχυρίζεται πως έτσι παραβιάζεται η ιερή ευρωπαϊκή κανονικότητα, δηλαδή η κανονικότητα των βρώμικων λόμπι που λέγαμε και στην αρχή.
Να σας θυμίσω, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι για την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις, για τους αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος, μιλούσαμε σε αυτή εδώ την αίθουσα όταν συζητούσαμε και τον περσινό προϋπολογισμό. Μόνο που το Δεκέμβρη του 2021 ο Πούτιν δεν είχε ακόμα επέμβει στην Ουκρανία, δεν είχε ξεκινήσει αυτός ο υπεραλιστικός πόλεμος. Τότε, πριν ένα χρόνο, ψελίζατε κάτι κωμικοτραγικά για κάτι φυτείες του καφέ στη Βραζιλία που ανεβάζουν τις τιμές. Έχετε φτάσει στο σημείο να κάνετε κεντρικό ερώτημα της μεταξύ σας αντιπαράθεσης ποιο κομμάτι της ακρίβειας είναι εισαγόμενο και ποιο είναι εγχώριο, ή αν είμαστε λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοτσάνα, για να το πω έτσι χυδαία, όπως αξίζει σε ένα τέτοιο ερώτημα, το οποίο μάλιστα προσπαθείτε να το επιβάλλετε και στο λαό μας. Είναι δυνατόν να μιλάμε για εισαγόμενη ακρίβεια όταν μια χώρα, και μάλιστα του μεγέθους, του μικρού μεγέθους της Ελλάδας, είναι πλήρως ενσωματωμένη στην ευρωενωσιακή αγορά, στους διάφορους μηχανισμούς όπως είναι τα χρηματιστήρια ενέργειας, και εφαρμόζει απαρέγκλιτα μια στρατηγική που ευθύνεται για την ακρίβεια? Άρα, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, κόψτε αυτή την κοτσάνα περί εισαγόμενης ακρίβειας και πολέμου. Εδώ η Βρετανία, που δεν εξαρτάται από το ρώσικο φυσικό αέριο, που δεν είναι καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζει και αυτή ακριβώς τα ίδια προβλήματα που οδηγούν μάλιστα και σε αλλαγές κυβερνήσεων κάθε τρεις και λίγο εκεί. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτει το αφήγημα περί εισαγόμενης ακρίβειας ακριβώς. Απλά διαφωνεί στο ποσοστό. Και δεν το απορρίπτει όχι μόνο γιατί έχει συνδιαμορφώσει όλες τις πολιτικές επιλογές και τους μηχανισμούς που εκτινάσουν τις τιμές, αλλά γιατί ξέρει πολύ καλά ότι κάποια στιγμή, αν είναι αυτό στην κυβέρνηση, θα πρέπει να επικαλεστεί την ίδια κοτσάνα μπροστά στο λαό. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό όλες αυτές τις μέρες είναι αποκαλυπτική. Και όπως έλεγα και στην αρχή, με δεδομένο ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι και προεκλογικός, δύσκολα μπορεί κανείς να διακρίνει τα όρια μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με τις κεντρικές πολιτικές που καθορίζουν τη ζωή του λαού, ειδικά στο πεδίο της οικονομίας. Και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό, γιατί τέτοιοι είστε. Διαφωνείτε μήπως το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι το νέο υπερμνημόνιο? Όλοι σας ψηφίσατε τις συμβάσεις του, απλά τώρα τσακώνεστε πώς θα γίνει η μοιρασιά, δηλαδή σε ποιους ομίλους θα καταλήξει το ζεστό χρήμα. Διαφωνείτε μήπως με τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, μέρος της οποίας είναι και η απολιγνητοποίηση, δηλαδή η απαξίωση των εγχώριων πηγών ενέργειας? Διαφωνείτε μήπως στις νατοϊκές δεσμεύσεις που εκτός των άλλων δεσμεύουν πάνω από το 2% του ΑΕΠ για νατοϊκούς εξοπλισμούς? Δεν ξέρω ποιος είναι πιο νατοϊκός εδώ μέσα, η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δεν μιλάω για το ΠΑΣΟΚ. Έχει δώσει τα ρέστα του προηγούμενες δεκαετίες. Φυσικά και δεν διαφωνείτε. Γι' αυτό και έχετε ψηφίσει από κοινού ένα πολύ μεγάλο μέρος των νομοσχεδίων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και όλο πιο συχνά εσείς του ΣΥΡΙΖΑ βάζετε στο στόχαστρο μόνο τον κύριο Μητσοτάκη, αφήνοντας συχνά απ' έξω τους υπόλοιπους υπουργούς, την κυβέρνησή του. Μάλιστα, μια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε εδώ μέσα για κυβέρνηση του ενός ανδρός, για υπουργούς αχυρανθρώπους. Σοβαρά τώρα? Αχυράνθρωπος είναι ο Χατζηδάκης της ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού, της ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης, ή Κεραμέως της ιδιωτικοποίησης της παιδείας, της πανεπιστημιακής αστυνομίας, ο Πλεύρης της αντιλαϊκής διαχείρισης της υγείας, της ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, ο Χρυσοχοΐδης και ο Θεοδωρικάκος τώρα της καταστολής και του αυταρχισμού με τον περιορισμό των διαδηλώσεων? Πόσο πιο καθαρά πια να μας πείτε πως εσείς θα μπορούσατε να βρεθείτε σε μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία αλλά χωρίς το Μητσοτάκη? Δηλαδή, πού διαφωνείτε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία? Αν θα είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μας απαντάτε. Έτσι μας απαντήσατε εδώ μέσα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
αν η αύξηση των τιμών θα είναι 2% πιο χαμηλά, δηλαδή αν στο εισόδημα των 1.000 ευρώ θα έχει το λαϊκό νοικοκυριό και ένα κέρδος του πολύ 20 ευρώ που εξανεμίζεται και αυτό την ίδια στιγμή από την ίδια την ακρίβεια από τις ανατιμήσεις. Πού αλλού διαφωνείτε? Για το ποσοστό του κράτους στη ΔΕΗ και για τα υπερκέρδη των ιδιωτικών ομίλων της ενέργειας. Λες και δεν ήταν η ΔΕΗ του 51% επί ΣΥΡΙΖΑ που με τις νόμες και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους ιδιώτες κάτω του κόστους διαμόρφωσε το καρτέλ της ενέργειας. Για πείτε μας λοιπόν, μια κρατικοποιημένη κατά 51% επιχείρηση ηλεκτρισμού στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς δεν θα διασφαλίσει κέρδος για τους ιδιώτες μετόχους της και για να ανταγωνιστεί τους υπόλοιπους ομίλους? Δεν θα κινηθεί και αυτή με βάση την πολιτική της πράσινης ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δεσμεύσεις της, τη ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα, την προώθηση των ΑΠΕ και αναγκαστικά θα παράγει πανάκριβα ηλεκτρική ενέργεια αφού είναι πανάκριβο το φυσικό αέριο, πανάκριβες οι ΑΠΕ, ενώ η ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει πανάκριβο και το λιγνίτι? Μια τέτοια λοιπόν επιχείρηση κρατικής ενέργειας θα πρέπει είτε να πουλάει ακριβά το ρεύμα, είτε να επιδοτείται και από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή πάλι από τις τσέπες των φορολογουμένων. Τόσο προοδευτική συνεπώς είναι αυτή η πρότασή σας. Για να μην πω για το αποκαλυπτικό παράδειγμα των κρατικοποιήσεων που ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει σαν τη νέα μαγική λύση με την οποία μπορούν να λυθούν όλα τα εργατικά λαϊκά προβλήματα. Τι ακριβώς μας λέει? Ότι μια κρατική τράπεζα μπορεί να δίνει και ψηλά επιτόκια και χαμηλά δάνεια. Ότι μια κρατική εταιρεία ενέργειας μπορεί να δίνει φθηνό ρεύμα. Όμως μια κρατική τράπεζα για να προσελκύει καταθέσεις θα πρέπει να δίνει ψηλότερο επιτόκιο. Για να μην πέσει έξω θα πρέπει να δανείζει μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν κέρδος, το οποίο όμως για να προκύψει θα πρέπει το κεφάλαιο να εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους. Ιδάλλως θα πέσει έξω. Μια κρατική τράπεζα που δανείζει κεφάλαια, ανεξάρτητα με το αν έχει δυνατότητα να τα πάρει πίσω, θα χρειάζεται συνεχώς κρατικές επιδοτήσεις, τις οποίες θα τις πληρώνουν πάλι οι εργαζόμενοι. Σήμερα, σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι απανωτές κρατικοποιήσεις που όντως γίνονται, απλά και μόνο γιατί οι επιχειρήσεις έπεσαν έξω, το κράτος δηλαδή κρατικοποιεί τη χασούρα, μόνο και μόνο για να ξαναδώσει τις επιχειρήσεις αυτές καθαρές από χρέη στο ιδιωτικό κεφάλαιο την επόμενη μέρα, όπως έχει κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Γι' αυτό και επισημαίνουμε ότι είναι και από προσανατολιστική και ψευδεπίγραφη και η κριτική που κάνουν άλλοι, όπως το Μέρα 25, στην κυβερνητική πολιτική. Το πρόβλημα του ελληνικού λαού δεν είναι ότι έχει μετατραπεί η χώρα σε χρεοδουλοπαρικία. Η αναγόρευση του χρέους σαν τον πυρήνα του προβλήματος, σαν το πραγματικό αίτιο των δεινών που πέφτουν στις πλάτες του λαού, σαν γενεσιουργό αιτία της κρίσης δηλαδή, είναι βολική μόνο στο σύστημα. Βολεύει την άρχουσα τάξη να συγκαλύπτονται τα τεράστια κέρδη, για παράδειγμα του τουριστικού κεφαλαίου, των τραπεζών, των ενεργειακών ομίλων, των εφοπλιστών, που προέρχονται από την ίδια την αφέμαξη των εργαζομένων. Βολεύει να αποδίδεται στο χρέος η εκδήλωση της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Βολεύει να συγκαλύπτεται το γεγονός ότι τα τεράστια κέρδη των εφοπλιστικών ομίλων που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο προέρχονται από τις τεράστιες επιβαρύνσεις της εργατικής λαϊκής οικογένειας, από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και εδώ αναρωτιέται κανείς. Η απαγόρευση των εξορίξεων που επαναλαμβάνει το Μέρα 25 αφορά άραγε όλες τις χώρες του κόσμου ή μόνο την Ελλάδα? Δεν απασχολούν βέβαια, φαίνεται, τον κύριο Βαρουφάκη ότι οι εισαγωγές φυσικού αερίου πιέζουν σημαντικά το κρατικό χρέος της χώρας. Κυρίες και κύριοι, η δική μας κριτική στην κυβέρνηση, στον προϋπολογισμό, δεν αφορά τα επιμέρους εν τέλει ανούσια. Αφορά τα κύρια. Αφορά σε όλες εκείνες τις αιτίες που διαμορφώνουν και το ίδιο το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή το δρόμο ανάπτυξης υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου
και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή ακριβώς το ΚΚΕ έχει θέσεις και πρόγραμμα εναντίωσης με τα κεντρικά, με τα βασικά ζητήματα, γι' αυτό αποτελεί και την καλύτερη εγγύηση στον αγώνα και για τα επιμέρους. Γιατί σήμερα ο στόχος της φθηνής ενέργειας προϋποθέτει εναντίωση και ρήξη με την πράσινη ανάπτυξη, καταστρατήγηση της ρήτρας του άνθρακα για να επαναλειτουργήσουν οι λιγνητικοί σταθμοί. Η προστασία της λαϊκής στέγης από πληστηριασμούς απαιτεί σύγκρουση με την σταθερότητα εντός εισαγωγικών των τραπεζών και τα κέρδη των εταιριών διαχείρισης. Έχει να κάνει με την πάλι για καθολική απαγόρευση πληστηριασμού λαϊκής κατοικίας και με πλαφόν στις εταιρείες διαχείρισης για πώληση των υποθηκευμένων ακινήτων στους ιδιοκτήτες τους την τιμή που το αγόρασαν. Η προστασία του λαϊκού εισοδήματος σήμερα απαιτεί σύγκρουση με την ίδια την υπάρχουσα ασυδοσία της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Απαιτεί αγώνα για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις. Μπροστά στον αγώνα για όλα αυτά, με συνέπεια, με συνέχεια, με δυναμισμό, χωρίς να εμεναλά, μπαίνει το ΚΚΕ. Γι' αυτό και καλεί το λαό να μην προσδοκά λύσεις από διάφορους κυβερνητικούς σωτήρες, από διάφορους προστάτες. Το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό» που επαναλαμβάνουμε συνεχώς το τελευταίο διάστημα, είναι εξαιρετικά επίκαιρο και όπου δοκιμάστηκε, οι εργαζόμενοι, ο λαός μας είχαν σημαντικές νίκες, σημαντικές κατακτήσεις. Σε αυτό το σύνθημα, το ΚΚΕ είναι το κόμμα που δίνει περιεχόμενο, ζωντάνια, κυρίως προοπτική. Εξυπακούεται ότι για όλους αυτούς τους λόγους και άλλους που ανέπτυξαν όλες αυτές τις μέρες οι βουλευτές του ΚΚΕ, λέμε όχι στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό σας. Σας ευχαριστώ.